Καλημέρα. Το τελευταίο καιρό πάμε παντού σε όλους τους αγώνες. Παντού, ναι. Σπριντάκια, ασφάλτινα, στο ελληνικό, ανάβαση. Το δοκιμάζουμε, το δοκιμάζουμε. Ακρόπολης, Κομάτινα, τι γίνεται. Δοκιμάζουμε το αυτοκίνητο. Τι δοκιμάζουμε τώρα πάλι. Θα δούμε τη δύναμη, το εξελίσσουμε κάθε μέρα, τι να κάνουμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Βλέπουμε η εξέλιξη, πάντως πάει καλά, αν δούμε αυτές τις καταστάσεις. Εντάξει, νοικοκυρευτήκαμε λιγάκι. Είμαστε λίγο πιο σοβαροί. Μετά από εδώ που πάμε στην Κόρινθο, Αθήκια. Θα πάμε, ναι. Είναι το πρώτο. Έχεις ένα τρέξει εδώ σε αυτήν την ανάβαση. Έχω τρέξει πριν 2 χρόνια. Όχι πέρσι, πρόπερσι. Πέρσι δεν έγινε. Όμορφη ανάβαση. Καλή, ναι. Καλή. Είναι και εδώ. Πώς τα βλέπεις εδώ. Στα μέρη μας. Έχουμε βάλει κανένα λάστιχο λίγο να γλιστράει να ευχαριστηθεί ο κόσμος. Όχι. Όλα θα τα κάνουμε αυτά. Πάμε για χρόνο. Θα κάνουμε λίγο χρόνο. Καλές δοκιμές σήμερα και καλό αγώνα. Καλημέρα και σε εσάς. Ανάβαση Αχλαδόκαμπο. Ανάβαση Αχλαδόκαμπο, ναι. Έχουμε ξανατρέξει. Έχουμε ξανατρέξει άλλη μια φορά το 2010, αλλά τότε η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα για μένα και δεν είχαμε πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα με το αυτοκίνητο αυτό, πώς το βλέπετε? Κάθε φορά που τρέχω φέτος με το αυτοκίνητο αυτό είναι κάθε φορά και διαφορετικό. Σε αυτόν τον αγώνα έχουμε κάνει πολύ ουσιαστική διαφορά στα άκρα του αυτοκίνητου, δεν το έχω δοκιμάσει. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν στη Ριτσόνα. Στόχος μας φυσικά είναι ο πρώτος χρόνος γενικής. Συναγωνισμό έχουμε? Πάρα πολύ. Πιο πολύ δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή τρέχουν οδηγοί με μεγάλες περγαμηνές. Ο Νικόλας ο Περατινός πρώτος και καλύτερος, με ένα Ford Escort 600 και αλόγων. Το Evo το δικό μας, το οποίο είναι γύρω στα 500. Το Audi, το A4, αυτό το 4, που τρέχει ο Σταμάτης ο Κατσίμης, ένα αυτοκίνητο του Καμπύλη, το οποίο είναι υπερβολικά γρήγορο και υπερβολικά ελαφρύ. Πάμε λοιπόν για πρώτο χρόνο γενικής. Και φυσικά ο Μέγας Λεωνίδας Κύρκος, ο οποίος έχει το μοναδικό WRC αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Σαφώς κυνηγάμε τον πρώτο χρόνο γενικής. Εύχομαι καλή διασκέδαση και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανάβεσαι Αχλαδόκαμπο. Ναι. Εδώ στην έδρα μας κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Μέσα στο σπίτι μας σχεδόν. Έχουμε ξανατρέξει εδώ. Άλλη μια φορά. Τις τελευταίες φορές σας βλέπαμε βοηθούσατε περισσότερο παρά αγωνιζόσατε. Ναι, φέτος επειδή δεν είμαι και στο ΔΣ, είπαμε να αγωνιστούμε και να τρέξουμε με καθαρό μυαλό. Παρόλη την κρίση, μάζεψε 59-60 συμμετοχές. Παρόλο την κρίση, όντως μάζεψε 60 συμμετοχές. Καλό το νούμερο για την κρίση, αλλά θεωρώ για την ανάβαση δεν είναι πολύ καλό. Να σκεφτείς όμως ότι υπάρχουν και αναβάσεις που θα έχουν λιγότερες συμμετοχές. Ναι, αλίμονο. Αυτό ήταν για κάτι το οποίο μας έδωσε και κουράγιο. Με 60 συμμετοχές τώρα είναι πολύ καλά, πιστεύω. Θα παρακολουθήσουμε κάποιο θεσμό αναβάσεων ή αν θα. Ο θεσμός ραλί, που θέλουμε να παρακολουθήσουμε ήταν τα ραλί. Αλλά ήδη ακυρώθηκε ήδη ένα ραλί για το Κένταυρος μιλάω. Και θα δούμε ΔΕΘ και ΑΧΕΟΣ πώς θα πάνε. Πιστεύουμε εκεί. Τώρα με 2 αγώνες θα δούμε. Πάλι. Θα δούμε πώς θα είναι. Καλή επιτυχία, εύχομαι και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία σε όλους. Εγώ τι προτείνω. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ποιος τρέχει σήμερα? Καλό αγώνα. Ο Γιώργος, ο Γιώργος. Ο Γιώργος ο Παντελάκης. Ποιον κοιτάω, το Θανάση? Την κάμερα μας. Εδώ. Τον κύριο Παναγιώτοπουλο. Κάνε μια ερώτηση. Εγώ. Πέστε μας, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Παντελάκη, μετά από τόσα χρόνια αποχή από τους αγώνες, πώς είδατε την πρώτη σας ανάβαση που κάνετε στη Ριτσόνα και τι έχετε σκοπό για τη συνέχεια του 2013. Ωραία, ήταν, μάλλον θα ακολουθήσουμε πρωτάθλημα. Το Πατσινέζι δεν έχει. Φέτος ήρθαμε Αχλαδόκαμπο και έπεται και συνέχεια. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το αμάξι να μας φτιάχνετε. Θα σας το φτιάχνουμε. Καλά, για πέστε μας. Τι θέλετε να σας πω. Φτιάχνετε αυτοκίνητα. Πόσους έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε 4 αυτοκίνητα στον αγώνα του Αχλαδόκαμπου. Ανάκατες συμμετοχές. Εκτός από τον κύριο Παντελάκη δεν ακολουθάει κάποιος άλλος μέχρι στιγμής πρωτάθλημα. Ελπίζουμε ότι ο κύριος Φωτεινέλης θα συνεχίσει το υπόλοιπο πρωτάθλημα στην E κατηγορία με το Renault Clio που έχουμε το ασημί.
Ο κύριος Παναρίτης έχει έρθει λόγω της περιοχής του. Της περιοχής του και ο κύριος Καράς με το 2-2 γιατί αγαπάει πολύ το χόμπι του στα ιστορικά αυτοκίνητα. Η υποστήριξή μας, όπως γνωρίζετε όλοι, καλύπτει αρκετά νοικιαζόμενα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Κάνουμε εργοστασιακή συμμετοχή, συντηρούμε όλο το αυτοκίνητο από την κορυφή μέχρι τα νύχια, σε όλους τους αγώνες και το παρακολουθούμε αυστηρά επί 24 ώρου βάσεως. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήρθαμε γιατί δεν ήταν δύσκολο όλο τον καιρό να τρέξουμε. Τώρα βρήκαμε ένα σασμά δανεικό από ένα φύλλο. Και γι' αυτό θα τρέξουμε. Αλλιώς δεν κάναμε αγώνα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Έτσι όπως τα έχουν κάνει μένα. Δηλαδή, όπως βρήκαμε το σασμάν, τώρα θα συνεχίσουμε να τρέχουμε και σε άλλους αγώνες. Αν μας το έχουν αφήσει δανεικό για πολύ καιρό, θα κάνουμε κι άλλους. Αν είναι δανεικό. Ναι. Μάλιστα. Εδώ την ξέρεις τη διαδρομή, έτσι. Ναι, την ξέρω, έχω ξανατρέξει. Αλλά έχω καιρό να τρέξω, αυτό είναι το πρόβλημα. Δυναμόμετρο. Είναι δυναμόμετρο. Θέλει δύναμη. Στο κινητό, εντάξει. Εντάξει, είναι εντάξει. Καλή επιτυχία. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Βοριάς είπε ότι δεν πατάς τον γκάζι. Δεν μπορώ να το πατήσω τον γκάζι, έχω ψυχολογικό. Τι ψυχολογικό. Άσπρο τώρα, εγώ έχω παιδάκια και τέτοια, δεν είναι να πατήσω τον γκάζι. Αν δηλαδή, το παντρεύεται και κάνει παιδάκι, σταματάει τον γκάζι μέχρι τη μέση. Θα έχουμε πρόβλημα. Καλό είναι αυτό. Αλλά εμείς όμως θα θέλαμε να δούμε να πατάει τον γκάζι και εσείς και εμείς και οι θεατές όλοι. Εντάξει, εδώ το δική μας ανάβαση είναι, θα προσπαθήσουμε λίγο. Την ξέρουμε την ανάβαση, έτσι. Την ξέρουμε λίγα και θα πατήσουμε λίγο παραπάνω τον γκάζι όσο μπορούμε. Όσο βλέπουμε. Ωραία είναι, ο καιρός θα μας βοηθήσει. Πολύ ωραία οργάνωση. Έχουμε κουραστεί αυτές τις μέρες, κουβαλάμε λάστιχα, κουβαλάμε τα πάντα εδώ να ετοιμαστούμε. Να είναι... Άραστε, βλέπουμε ότι είναι μια χαρά. Να είναι ωραίο. Κάτι, θα δούμε. Θα παρακολουθήσουμε θεσμό ή επιλεκτικά. Ό,τι μας βγει. Πιστεύω να πάμε και Πορταριά και Αττική. Αυτή την ανάβαση θα την κάνουμε. Θα δούμε. Από εδώ και πέρα θα δούμε. Όλος ο καλός ο κόσμος εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ποια δίπλα θα σας έχω. Θα αρχίσουμε από τον κύριο Περατινό. Κύριε Περατινέ. Πιο μεγάλος. Ναι. Ανάβαση Αχλαδόκα που έχουμε συναγωνισμό. Κοιτάξτε, συναγωνισμός πάντα υπάρχει. Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν παιδιά τα οποία πάνε γρήγορα. Εντάξει, στην Έψιλον ο Λεωνίδας με τον Λιώρη εδώ είναι αρχηγή. Στην Ισαλούν είναι ο Πατσουρέας, ο Καμπίλ. Εσείς Ισαλούν. Και εγώ. Και εγώ εντάξει. Ωραία διαδρομή. Η κλασική καλή διαδρομή του Αχλαδοκάβου. Κύριε Λεωνίδα. Καλημέρα και από μένα. Άλλη μια ανάβαση Αχλαδοκάβου. Ναι. Μετά από 3 χρόνια αποχή από τον Αχλαδοκάβο ήρθαμε εδώ πέρα. Καλά είναι, ωραία διαδρομή. Φυσάει λιγάκι οπότε... Καλύτερα φυσάει παρά να βρέχει. Ναι, ωραία είναι. Δεν έχει πάρα πολύ ζέστη. Ελπίζω να είναι και αύριο έτσι για να διασκεδάσουμε. Οι εξήντες συμμετοχές. Καλά είναι. Θα πω κάτι για τους αγωνιζόμενους και για τους θεατές. Δεν θέλουμε και παραπάνω από συμμετοχές. 60, 70, 80 πολύ. Οι πολλές συμμετοχές είναι καλό για την οργάνωση. Για την οργάνωση. Οι θεατές κουράζονται, φεύγουν, δεν βλέπουν τα αυτοκίνητα και στα δύο σκέλη. Και πιστεύω ότι εκεί είμαστε καλά. Θα τελειώσει πιο γρήγορα. Δεν θέλουμε να τελειώσει πιο γρήγορα, είναι πιο ξεκούραστα. Καλή επιτυχία. Εγώ συναγωνισμό δεν έχω. Ναι. Συναγωνισμό έχουν οι κύριοι. 11. Εγώ συναγωνισμό δεν έχω. Στην έξοδο το έχω να τρέξω από το 92 εδώ πέρα, δεν ξέρω την ανάβαση. Εντάξει, θα τη μάθω. Θα μου δείξει και ο Λεωνίδας λίγο. Είναι δυναμόμενο. Παρακαλείτε, το νούμερο 10 έχει. Όλα καλά, όλα καλά. Στην έξοδο το πιτ. Το Λεωνίδας πιστεύω ότι θα πάει καλά. Το αυτοκίνητο καλά πάει, ο Λιώρης δεν πάει καλά. Ο Λιώρης καλά πάει τώρα τελευταία. Εντάξει, θα μάθει.
Thank you.
Thank you.
Oh.
Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς, καλό, όλα καλά. Μια χαρά, ναι. Πηγαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα πάντως. Ωραία, ήταν το αυτοκίνητο, μας τέριαξε με διαδρομή καλά. Το ευχαριστηθήκαμε. Περάσαμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο στον Άφλιο. Συναγωνισμός υπήρχε. Βέβαια. Βέβαια. Με ειδικά τρία αυτοκίνητα. Ήμασταν σε πάρα πολύ κοντινούς χρόνους και από εχθές. Χθες δεν είχαμε πάει τόσο καλά, κάναμε κάποιες αλλαγές. Βρέθηκα και εγώ λίγο παραπάνω με το αυτοκίνητο και μας ήρθε ένα θετικό αποτέλεσμα. Το αυτοκίνητο του Καμπύλη και το προετοιμάζει ο Καμπύλης, έτσι. Ακριβώς, είναι τόσο δυνατό δηλαδή το αυτοκίνητο. Είναι όχι τόσο δυνατό όσο θεωρούμε. Και η προετοιμασία τόσο καλή από το Καμπύλη. Δεν το συζητάμε, είναι πολύ σε επαγγελματικό επίπεδο. Αλλά είναι ένα αυτοκίνητο που είναι πολύ αποτελεσματικό. Πολύ αποτελεσματικό. Δηλαδή βγάζει χρόνο ανεξάρτητα. Δηλαδή, δεν περιμένουμε ότι είναι 500, 600, 700. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό, γρήγορο αγωνιστικό αυτοκίνητο. Θα συνεχίσουμε με το ίδιο αυτοκίνητο. Θα κάνουμε κανένα δύο αγώνες ακόμα, πιστεύω, ναι. Όχι πρωτάθλημα, έτσι να περάσουμε σε ωραία Σαββατοκύριακα. Θα σας περιμένουμε να το δούμε. Συγχαρητήρια και πάλι. Τέλος καλού, όλα καλά. Συγχαρητήρια και πάλι. Ναι, ήρθαμε εδώ πέρα. Ζεστή, όχι πολύ όμως. Καλός ο καιρός, ήταν καλός για την εποχή αυτή. Εγώ ευχαριστημένος είμαι. Καλά πήγα. Χειριστρούσαμε όμως το πρώτο σκέλος. Και στο πρώτο και στο δεύτερο είχα πολλά μούτρα. Είχα μούτρα. Έβαλα. Εντάξει, πήγα όσο μπορούσα. Το αυτοκίνητο το δικό μου, ξεχνάς, είναι αυτοκίνητο κατηγορία Ε. Δεν είναι ελεύθερη κατηγορία όπως είναι τα άλλα. Ξέρω, μας το πάνε και χθες. Και οπότε με αυτό ότι έκανα αυτόν τον χρόνο, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μάλιστα. Συναγωνισμός υπήρχε. Και πάλι. Συναγωνισμός, ναι. Υπάρχει και υπήρχε και καλό είναι αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν. Κανονικά συγχαρητήρια και για τον Παναγιώτη. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Of space.